στο Cypress RTMS. Φέρνουμε την καινοτομία και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην ιατρική και στους ασθενείς, για να τους βοηθήσουμε με τις δυσκολίες τους με τη χρήση τεκμηριωμένης ιατρικής. Η διακρανιακή μαγνητική θεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια πληθώρα νευροψυχιατρικών διαταραχών. Κατάθλιψη, σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή, αγχώδεις διαταραχές, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, εξαρτήσεις, διαταραχή μετατραυματικού στρες, άνοια, νόσος Αλσχάιμερ, χρόνιος πόνος, η νομιαλγία, νόσος του Πάρκινσον, οι μικρανίες, εμβοές, αποκατάσταση μετά από εγκεφαλικό, επιληψία. Τι είναι το RTMS? Το RTMS, Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation, είναι μία μη επεμβατική ιατρική θεραπεία η οποία χρησιμοποιεί την επαναλαμβανόμενη διακρανιακή μαγνητική διέγερση για τη θεραπεία της κατάθλιψης FDA approved και άλλων νευροψυχιατρικών διαταραχών. Το RTMS είναι μία τεχνική διέγερσης του εγκεφάλου που βασίζεται στην παραγωγή σύντομων μαγνητικών πεδίων χρησιμοποιώντας ένα μονωμένο πινείο που τοποθετείται πάνω από το τριχωτό της κεφαλής. Αυτά τα μαγνητικά πεδία είναι του ίδιου τύπου όπως εκείνα που χρησιμοποιούνται στην απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού των μηχανημάτων MRI. Οι μαγνητικοί παλμοί παράγουν ένα ασθενές ηλεκτρικό ρεύμα στον εγκέφαλο που ενεργοποιεί κυκλώματα νευρώνων. Η θεραπεία αυτή έχει αποδειχθεί ότι είναι μια ασφαλής και καλά ανεκτή διαδικασία που μπορεί να έχει αποτελεσματικότητα σε ασθένεις με κατάθλιψη ή σε άλλες νευροψυχιατρικές διαταραχές. Διαδικασία. Η θεραπεία RTMS περιλαμβάνει μια σειρά από θεραπείες. Για κάθε συνεδρία RTMS θα πρέπει να είστε σε μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στην κλινική και θα κάθεστε στην καρέκλα θεραπείας. Επειδή το RTMS παράγει έναν ήχο κλικ με κάθε παλμό, θα έχετε οτοασπίδες για την άνεση και την ασφάλειά σας. Το RTMS δεν απαιτεί αναισθησία ή καταστολή, οπότε θα είστε ξύπνιος και σε εγρήγορση κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας. Ένα μέλος της ομάδας θεραπείας TMS θα τοποθετήσει πρώτα το κεφάλι σας στο σύστημα υποστήριξης της κεφαλής. Στη συνέχεια, το μαγνητικό πινείο θα τοποθετηθεί απαλά πάνω από την πλευρά του κεφαλιού σας. Το μέλος του προσωπικού TMS θα προσαρμόσει στη συνέχεια τη συσκευή TMS, παρέχοντας μία σειρά από παλμούς έως ότου δίνει ακριβώς αρκετή ενέργεια ώστε να υπάρξουν συσπάσεις στο χέρι σας. Το ποσό της ενέργειας που απαιτείται για να κάνει σύσπαση στο χέρι σας ονομάζεται το Motor Threshold. Ο καθένας έχει ένα διαφορετικό κατώτατο όριο και οι θεραπείες γίνονται σε επίπεδο ενέργειας που είναι ακριβώς πάνω από το ατομικό όριο του OMT. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θα ακούσετε ένα κλικ και θα αισθάνεστε μια αίσθηση στο τριχωτό της κεφαλής. Μετέπειτα, το μαγνητικό πινείο θα μετακινηθεί σε μία πλευρά του κεφαλιού σας, σε μία περιοχή του εγκεφάλου που επιστήμονες πιστεύουν ότι μπορεί να είναι υπεύθυνη για την πρόκληση της κατάθλιψης ή άλλων νευροψυχιατρικών διαταραχών. Θα λάβετε τη θεραπεία ως μία σειρά από παλμούς με περίοδο ανάπαυσης ανάμεσα σε κάθε σειρά παλμών. Οι συνεδρίες θεραπείας είναι συνήθως 3 έως 40 λεπτά. Εκπαιδευμένο προσωπικό θα σας παρακολουθεί σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας. Θα μπορεί να σταματήσει τη διαδικασία ανά πάσα στιγμή. Αριθμός των θεραπείων. Ο ακριβής αριθμός των θεραπείων που λαμβάνετε δεν μπορεί να προβλεφθεί εκ των προτέρων. Ο αριθμός των θεραπείων που θα λάβετε θα εξαρτηθεί από την κατάστασή σας και απάντησή σας στη θεραπεία και την ιατρική κρίση του ψυχιάτρου. Οι θεραπείες RTMS συνήθως χορηγούνται 5 φορές την εβδομάδα, αλλά η συχνότητα των θεραπείων μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες σας. Συνήθως, οι ασθενείς οι οποίοι ανταποκρίνονται στην RTMS βιώνουν τα αποτελέσματα από την 4η έως 6η εβδομάδα της θεραπείας. Ωστόσο, ορισμένοι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν αποτελέσματα σε λιγότερο χρόνο, ενώ σε άλλους μπορεί να διαρκέσει περισσότερο. Είναι γενικά καλά ανεκτή και μόνο ένα μικρό ποσοστό των ασθενών διακόπτουν τη θεραπεία λόγω ανεπιθύμητων παρενεργειών. Προτερήματα RTMS σε σχέση με τη φαρμακευτική αγωγή.
Το RTMS είναι μια επιλογή θεραπείας σε περιπτώσεις όπου η φαρμακευτική αγωγή δεν έχει βοηθήσει τον ασθενή επαρκώς. Επίσης, είναι επιλογή θεραπείας όπου σε κάποιες περιπτώσεις το άτομο δεν θέλει να λάβει φαρμακευτική αγωγή. Επίσης, το RTMS υπερτερεί σε σχέση με μια συνήθη φαρμακευτική αγωγή στο ότι δεν παρουσιάζει πιθανές παρενέργειες, όπως πιο κάτω για παράδειγμα. Αύξηση βάρους, σεξουαλικές διαταραχές, γαστρεντερικές διαταραχές, καταστολή, θολή όραση, ξηροστομία. Για περισσότερες πληροφορίες στο 99 430 330 και στο www.cyprosrtms.com.